Μπροστά στην είσοδο των επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος, όπως φαίνεται και στην κάμερα του Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας, ένας συνοδός ασθενή προσπαθεί να αποφύγει τη λακκούβα. Η κατάσταση του οδοστρώματος εγκυμονεί κινδύνους. Όντως υπάρχουν λακκούβες, δεν αντιλέγω. Στα επίγοντα και ο δρόμος που οδηγεί στα επίγοντα, δηλαδή από την αρχή της εισόδου του νοσοκομείου μέχρι και τα επίγοντα. Είναι εδώ ο δρόμος που ανεβαίνει ουσιαστικά δεξιά και γίνεται ένα κυκλάκι στο νοσοκομείο και η άνοδος ουσιαστικά μέχρι τα εξωτερικά ιατρία, μέχρι τα επίγοντα. Η ασφαλτόστρωση του περιβάλλοντα χώρου αποτελεί ένα αίτημα της διοίκησης αλλά και των εργαζομένων. Πριν από λίγες ημέρες, συνεργείο του Δήμου Θεσσαλονίκης αποκατέστησε τη λακκούβα μόνο στην είσοδο του νοσοκομείου. Πριν από δύο μέρες ήρθε ο κύριος Παπάς με ένα κλιμάκιο και αν και η αίτηση δική μας προς τον Αντιδήμαρχο Θεσσαλονίκης ήταν να ξυλωθεί και να εκ νέου να γίνει το οδόστρωμα, παρόλα τα αυτά, επειδή δεν υπάρχουν κονδύλια, μας είπε ότι θα πρέπει, ναι, το οδόστρωμα είναι χάλια, θα πρέπει να βουλωθούν οι τρύπες σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση θα πρέπει να μπει μηχάνημα το οποίο θα βγάλει το οδόστρωμα, αυτό που υπάρχει, και να περαστεί καινούριο. Δύο σημεία τα οποία χρειάζεται να γίνει αποκατάσταση του οδοστρώματος. Ο Δήμος ανταποκρίθηκε σε αιτήματά μας μετά από κάποιο διάστημα. Εντάξει, πιστεύω ότι σύντομα θα έχει αποκατασταθεί και το οδόστρωμα. Ασθενείς και συνοδοί κινδυνεύουν να πέσουν μέσα στις λακκούβες και ένα στραβοπάτημα αρκεί για να καταλήξουν άμεσα στο γιατρό. Για τα ασθενοφόρα και τους ασθενείς που μεταφέρονται, τα πράγματα γίνονται ακόμη χειρότερα. Αν θα δείτε εδώ πέρα, στο σημείο που δείχνω, εδώ υπήρχε μια μεγάλη λακκούβα. Πέφτανε τα έσκα για το ασθενοφόρο μέσα, τραταζόταν ο ασθενής, ακόμη και το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο γιο ταχύ του καθενός από εμάς. Έχουμε κάνει σχετικά έγγραφα στο Δήμο Θεσσαλονίκης να ανταποκριθεί για να μπει κάποιο άσφαλτο σε κάποια σημεία στα οποία έχουν κάποιες λακκούβες, το οποίο δυσχεραίνει ίσως και την κίνηση των οχημάτων ή των φορείων ίσως. Ο Δήμος ανταποκρίθηκε προς λίγο ημερών, ήρθε εδώ ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, ο κ. Παπάς. Οπότε αναμένουμε άμεσα να κάνουν ενέργειες και την αποκατάσταση του οδοστρώματος σε όποια σημεία βέβαια χρειάζεται. Η διοίκηση αναμένει το επόμενο διάστημα να αποκατασταθούν οι πληγές του νοσοκομείου για την ασφαλέστερη κίνηση των πεζών και την μεταφορά των ασθενών.